Στη μακρινή Σουηδία θα ταξιδέψουμε, όπως σας είχα προαναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, για να συνομιλήσουμε εκεί με έναν Έλληνα, ο οποίος μάλιστα είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης Μπουρός στην Σουηδία. Είναι ο κύριος Γιάννης Τσιλφόγλου. Κύριε Τσιλφόγλου, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Το κλίμα είναι χριστουγεννιάτικο στην όμορφη κατά τα άλλα Σουηδία? Είναι, πάρα πολύ. Ήδη πριν από 2 εβδομάδες, 3, είχε αρχίσει ο κόσμος να βάζει τα λαμπάκια στα παράθυρα, έξω στις βεράντες. Αρχίζουν από νωρίς και εδώ να στολίζουν τα Χριστούγεννα, γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή. Το μόνο που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι το χιόνι. Δεν έχει χιόνι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μου είπε η Γιώτα η Αρχοντάκη, καλή συνάδελφος και συνεργάτη, εδώ μου λέει χιονίζει στη Σουηδία. Λέω θα το μάθουμε από τον κύριο Τσιλφόγλου. Δεν χιονίζει όχι, λοιπόν. Εδώ. Είμαστε λίγο πιο νότια εμείς. Είμαστε κοντά στο Γιωτεμπόρι. Οπότε εδώ θα ρηγήσει ενδεχομένως. Για πείτε μας λίγο, η ελληνική κοινότητα έχει μέλη? Είμαστε 200 μέλη, ζούμε εδώ γύρω στους 500 Έλληνες στο Βουρός. Φυσικά εμείς μετράμε και άτομα που είναι από μεικτούς γάμους, είναι και αυτοί μέλη. Και έχουμε μια έτσι πολύ δραστήρια κοινότητα. Τώρα φυσικά με τον κορονοϊό δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες δραστηριότητες ούτε εκδηλώσεις. Είναι γνωστοί οι λόγοι. Περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς πότε θα τελειώσει. Το κλίμα εκεί στο μέτωπο της διαχείρισης του κορονοϊού πώς είναι? Κάτι δεν πήγε καλά αρχικά εκεί στη Σουηδία με την ανοσία της Αγγέλης, αυτόν τον σχεδιασμό? Δεν πήγε καθόλου καλά και τώρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πριν από λίγο είχα παρακολουθήσει ακριβώς τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, ήταν και ο Πρωθυπουργός, ο Στέφαν Λεβίαν, ήταν και υπάλληλοι από τη Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Έχουν αυξηθεί έτσι, τα μέτρα είναι πιο αυστηρά. Σήμερα έτσι ανακοινώθηκαν ότι το πολύ 4 άτομα μπορούν να βρίσκονται σε εστιατόρια, σε ρεστοράν. Το αλκοόλ δεν θα σερβίρεται μετά από η ώρα 8 Σουηδίας. 9 δηλαδή ώρα Ελλάδος, και αυτό θα αρχίσει να ισχύει από τις 24 του μηνός, δηλαδή παραμονή Χριστουγέννων. Οι μάσκες θα είναι τώρα απαραίτητες στα μέσα συγκοινωνίας. Πρώτα δεν υπήρχε αυτό το μέτρο. Τα λύκεια θα είναι κλειστά μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Η διδασκαλία φυσικά θα γίνεται εξ αποστάσεως. Καθυστέρησαν κάπως? Ναι. Καθυστερήσανε γιατί βλέπουμε ότι τα κρούσματα είναι πολλά. Σε καθημερινή βάση, κύριε Τσιλφόγλου, πόσα κρούσματα καταγράφονται? Σήμερα είχαν ανακοινωθεί τα κρούσματα, ήταν γύρω στις 9.000, 9.600 για την ακρίβεια. 9.600. 9.600, οι θάνατοι ήταν 100. Διασυλληνωμένοι είναι 276 προς το παρόν. Σύνολο οι θάνατοι από τότε που άρχισε η πανδημία μέχρι σήμερα είναι για την ακρίβεια 7.993, δηλαδή 8.000. Και σύνολο τα κρούσματα μέχρι τώρα είναι 367.120 άτομα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω από ποιο μέρος είναι η καταγωγή σας, από Ελλάδα? Γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Καλυθέα, στην Ελασσόνα. Ανήκει στον νομό Λάρισας. Έρχεστε Ελλάδα, επισκέπτεστε τον τόπο σας? Ερχόμαστε πολύ τακτικά, τώρα φυσικά με την πανδημία όχι. Και εγώ και όλη η οικογένεια, η σύζυγος, τα 2 παιδιά μας που γεννήθηκαν και μεγαλώσαν εδώ, καθώς και τα εγγόνια, έχουμε 6 εγγόνια. Η νοοτροπία πάντως και η ιδιοσυγκρασία των Σουηδών σε σχέση με τις αντίστοιχες των Ελλήνων διαφέρουν? Φυσικά όλοι οι λαοί έχουν κάποιες διαφορές. Δηλαδή, πόσο μάλλον οι Βορειοευρωπαίοι, έτσι είναι, με τους Νότιους. Ακούγεται συνήθως ότι είναι νεκροί, εντάξει, διαφέρουμε, αλλά όλοι, τι να πω, όλοι είμαστε άνθρωποι. Υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε όλοι άνθρωποι. Με τις ίδιες αξίες.
να στείλετε ένα μήνυμα στους κριτικούς και όχι μόνο, στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, ελέω και του κορονοϊού. Χρειάζεται προσοχή. Μας στέλνετε και ένα μήνυμα ότι και τα πράγματα έχουν ξεφύγει, καθώς ο σχεδιασμός ήταν λανθασμένος αρχικά. Ναι. Οπότε η τήρηση των μέτρων είναι κάτι ωστόσο που αφορά είτε βρίσκεσαι στη Σουηδία είτε βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Ναι, ο κορονοϊός δεν κάνει εξαιρέσεις όπου και να βρίσκεσαι, γιατί υπάρχει παντού τώρα και τώρα βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι θέλουμε να συναντούμε τους γνωστούς, τους συγγενείς, τους φίλους. Αλλά φέτος τα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι άλλες χρονιές. Μάλιστα. Κύριε Τσιλφόγλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους κριτικούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.